Αντώνης Θέρμος, πάνε! Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλησπέρα, λέμε. Είμαστε καλά. Μια αγάπη βάζα μας όλα γενιά που ψάχνει ουρανό. Τα πάντα έκανα φαντά. Ο ημιτελικός έχει μόλις ξεκινήσει. Η Ίντιλα μαζί με τον Μιχάλη είναι στη σκηνή και εγώ τρέχω γρήγορα στο V-Room. Talent Show είναι οπωσδήποτε μια αφετηρία που δίνει μια αναγνωρισιμότητα και τα εφόδια, ας πούμε, το διαβατήριο για κάποιον καινούριο καλλιτέχνη να προχωρήσει παρακάτω. Όμως το παρακάτω το τονίζω ότι εξαρτάται 100% από τον ίδιο. Έτσι. Γιατί κανένα talent show δεν χτίζει καριέρες και δεν φτιάχνει καριέρες. Απλά δίνει μια όθηση. Έχω πάθει ένα μικρό blackout εγώ με τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Θέλετε να πείτε κάτι? Είχε πολύ ένταση αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ένταση. Γιώργο. Εγώ είμαι αμερόληπτος παρουσιαστής. Σιγά δικαστείες. Αυτοί βγάζουν το φίδι από την τρύπα εγώ. Εμένα ο δικός μου ρόλος είναι εύκολος. Δέσποινα. Τι να πω για την πράγμα. Πώς έχει φάνει το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα της ομάδας σου? Το αποτέλεσμα, εγώ χάρηκα γιατί αυτό που αισθάνθηκα, ο κόσμος το ένιωσε σε μεγαλύτερο βαθμό από μένα και η Κατερίνα σήμερα ήταν εξαιρετική, αλλά αν έπρεπε να προχωρήσω με έναν και αυτός που ήταν το voice αυτή τη στιγμή για το τελικό, ήταν η Μαρία Έλενα. Μελίνα, μόνο εσύ δεν είσαι βγάλει το φίδι από την τρύπα ακόμα. Έρχεται η ώρα της Μελίνας. Έρχεται η ώρα μου που λένε και οι Κύπροι. Η οχιά της Μελίνας έρχεται τώρα. Περιμένω να δω αν θα δικαιωθεί αυτός ο Γάλλος που βγήκε στα κάτω. Βγήκε, είπε θα κερδίσει η Βανδύ. Ο μελλοντολόγος θα κερδίσει η Βανδύ, είπε. Θα πω ότι πολλοί κόσμος περιμένει να ακούσει. Γεννήσει αύριο, άσε, καλύτερα να μην συμβεί. Άσε.